Γεια σας, καλή μου φίλη. Θα ήθελα να σας δείξω ένα πανέμορφο σετάκι που αποτελείται από ένα όμορφο φορεματάκι για μια δεσποινής ετών 3 μέχρι 4. Σε αυτό το σετάκι, εκτός από το πανέμορφο φουστανάκι αμάνικο, έπλεξα ασορτή ζακετούλα, κοντούλα, σαν μπολερό είναι. Θα σας εξηγήσω πώς το έκανα. Ξεκινώντας με το φουστανάκι, το φουστανάκι αυτό αποτελείται από 3 διαφορετικά σχέδια. Το πρώτο και βασικό είναι, το πρώτο σχέδιο που εφάρμοσα στο κάτω μέρος του πλεκτού, είναι σχέδιο πλέξη τουλίπα που υπάρχει μέσα στα βιντεάκια μου, στο κανάλι μου, στο YouTube. Θα το βρείτε στην ονομασία τουλίπες. Λοιπόν, εκτός από αυτό το σχέδιο, φυσικά είναι πλέξη κάλτσα, πόντι καλή, πόντι ανάποντι, και στο πάνω μέρος εφάρμοσα την αγαπημένη μου πλέξη, πλέξη μους, ή αλλιώς γαλλική πλέξη, ή ακόμα αλλιώς πιο απλά, πόντι καλή από την καλή πλευρά και από την ανάποντη. Λοιπόν, και φυσικά για να ταιριάζουν με τα χρωματάκια, έπλεξα με βελονάκι μικρά διακοσμητικά λουλουντάκια. Με ρωτάτε πόσους πόντους να βάλετε για να πλέξετε κάποιο είτε φορεματάκι, είτε ζακετούλα. Όλα είναι ανάλογα πώς το πλέκουμε, είτε πλέκουν σφιχτά, είτε πολύ μαλακά και ξεχυλώνουν, ας πούμε, ξεχυλώνεται το πλεκτό μας. Ή το πιο βασικό, τι νήμα χρησιμοποιούμε, δηλαδή τι πάχος νήματος. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει το νηματάκι αλιζέ που πλέκεται με βελόνες νούμερο 4. Είναι το στάνταρ, το μέτριο, ας πούμε, πάχος νήματος. Λοιπόν, πώς ξεκίνησα. Επειδή το φουστανάκι αυτό, το φορεματάκι, είναι, όπως βλέπετε, ανοίγει, είναι ανοιχτό προς τα κάτω και μαζεύεται προς τα πάνω και γίνεται μεσάτο. Στο κάτω μέρος έχω βάλει 104 στυλιές, δηλαδή για κάθε στυλί είναι 16 πόντους. Να, γιατί η τουλίπα αποτελείται, είναι πολλαπλό του 4. Και συνολικά έχουμε 16 πόντους. Έκανα 4 τέτοια κομμάτια. Ενδιάμεσα έβαλα από 10 πόντους πόντι ανάποντι, οι οποίοι, αν έχετε προσέξει, πλέκοντας ανά κάποια διαστήματα κλείνω τους πόντους ανάποντους και, όπως βλέπετε, στενεύει προς τα πάνω. Και φαίνεται, όπως είναι φορεμένο, φαίνεται σαν να είναι πλισέ. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Αν έχετε το ίδιο μέγεθος, εγώ πάντα, σας λέω, κάνω ένα δειγματάκι, για να μην κάνω λάθος, να μην μπαίνω στο κόπο να το ξυλώνω. Ακριβώς όπως έκανε το μπροστινό, ίδιους πόντους έβαλα και το πίσω. Και πρόσεχα, για να είναι στα ίδια σημεία το μάζεμα, ας το πούμε, των πόντων, για να στενεύει ομοιόμορφα. Βλέπετε, θα ασχοληθούμε με το μπροστινό μέρος. Έφτασα οχτώ σιρούλες πριν από την μασχάλη, για να ξεχωρίζει το κάτω μέρος από την μασχάλη και πάνω, έκανα 8 σειρές πλέξη μους. Όπως βλέπετε, δεν έχω κάνει κόψη για τη μασχάλη. Στο πλάι έχω
κάνει για να μην ξεχυλώνει και να στέκεται όμορφα, έχω εφαρμόσει αυτό το σύστημα που υπάρχει μέσα στα βιντεάκια που έχω, είναι η άκρη iCord. Θα το βρείτε μέσα στα βιντεάκια μου. Και το κόψιμο για να στρογγυλεύει λιγάκι η μασχάλη μας, την έκανα σε αυτό το σημείο. Όπως έπλεξα 10 πόντους πλέξιμους, μετά από τους 10 πόντους, για 8 σειρές έκοβα, δηλαδή μάζευα, έκλεινα τους πόντους, μετά τη πλέξιμους, και από τη μία και από την άλλη πλευρά, για να μου κάνει μια ωραία στρογγυλάτα, χωρίς να χαλάσω το πλάι που είναι πάρα πολύ όμορφο και περιποιημένο. Φτάνοντας προς τα πάνω, φυσικά έκανα τη λαιμόκοψη, μια μικρούλα λαιμόκοψη που χρειάζεται, και φυσικά στη συνέχεια σήκωσα τους πόντους γύρω-γύρω με τη βελόνα με πετονιά. Βλέπετε. Και έπλεξα 4 σειρούλες πλέξιμους. Μέσα πέρασα μια κλωστούλα, ένα μικρό κεντηματάκι, για να φαίνεται και το χρωματάκι σωμών. Λίγο διαφορετικά έκανα πίσω, χωρίς να κάνω το ανοιγματάκι όπως είναι μπροστά με την πλέξη κάλτσα. Το πίσω μέρος το έπλεξα πλέκοντας από την μασχάλη μέχρι απάνω πλέξη μους. Έκανα το ίδιο πράγμα όμως όπως έκανα μπροστά, δεν έκανα την κόψη για τη μασχάλη, τη στρογγυλάντα, έκανα μετά τους 10 πόντους, επί 8 σειρούλες, μάζεψα τους πόντους για να είναι, όπως σας είπα, για να είναι η άκρη του πλεκτού με το σύστημα, με το τρόπο iCord που σας είχα δείξει, για να είναι όμορφο το πλάι από το φουστανάκι. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε τώρα, επειδή είχα λίγο νηματάκι σωμών, όχι πολύ για να μπορώ να κάνω μια μεγάλη ζακετούλα, αλλά σκέφτηκα γιατί όχι να μην κάνω ένα μπολερό, ένα κουντούλικο. Δεν χρειάζεται να είναι τόσο πολύ. Και πάλι εφάρμοσα στο πλεκτό μου, στο μπολερό, για να ταιριάζει, για να είναι ασορτή, εφάρμοσα τη πλέξη του λίπα. Πιστέψτε με, είναι απίστευτα όμορφο αυτό το σχέδιο. Λοιπόν, ξεκινώντας την πλάτη, για την πλατούλα έβαλα 78 πόντους και έπλεξα 1, 2, 3, 4, 5 σειρές τουλίπες και έφτασα μέχρι τη μασχάλη. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή έκλεινα τους πόντους ρεγκλάν, έπρεπε να κόψω τους πόντους για τη μασχάλη. Έκοψα από 5 πόντους και συνέχισα να πλέκω ρεγκλάν. Να κλείνω τους πόντους και όπως σας είπα, για να βγει όμορφη και περιποιημένη ραφή, τους πόντους δεν τους κλείνουμε στην άκρη, κλείνουμε το δεύτερο με το τρίτο πόντο. Το ίδιο είναι από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά, για να φαίνεται όμορφο και το ράψιμο και το ρεγκλάν. Λοιπόν, έχοντας 78 πόντους για το πίσω, έκανα τα μπροστινά με
40 πόντους, 42 για την ακρίβεια, προσθέτοντας 2 πόντους για να μπορούμε να κάνουμε την ακρούλα. Και πάλι έκανα την ακρούλα με το τρόπο I-cord. Αυτός ο τρόπος σας τον έχω δείξει, σας το έχω δείξει σε ένα από αυτά τα βιντεάκια που υπάρχουν στο κανάλι μου στο YouTube. Έχοντας 42 πόντους, πάλι έπλεξα 5 σειρές από τουλίπες και συνέχισα πλέξη μους. Τη πλέξη μους τη λατρεύω. Είναι φανταστική πλέξη, είναι σταθερή και πάντα, πάντα είναι στη μόδα, όσα χρόνια και να περάσουν. Δεν έκανα καμία τρυπούλα για να βάλω κουμπάκια, απλά σαν μπολερό, όπως βλέπετε, ανοίγω κλείνει. Μπορούμε να βάλουμε ένα διακοσμητικό κουμπάκι. Το ίδιο όπως έκανα πίσω, έκανα και μπροστά. Τελειώνοντας τις τουλίπες, έκοψα τους πόντους για την μασχάλη και συνέχισα να κόβω το ρεγκλάν. Όπως είπαμε, κλείνουμε το δεύτερο με το τρίτο πόντο. Δεν ξεκινάμε να κλείνουμε από την άκρη του πλεκτού, δεν θα μας βγει ωραίο το ένωμα. Και το έκλεισα, άφησα 12 πόντους, και φυσικά πλέκοντας το κάθε κομμάτι με το ρεγκλάν, φτάνοντας προς το τέλος, αφήνω το πίσω μέρος σε μια βοηθητική βελόνα, να περιμένει τη σειρά του. Στη συνέχεια κάνω το μπροστινό, χωρίς να κάνω λαιμόκοψη, δεν έκανα καθόλου λαιμόκοψη. Τελειώνοντας το ένα μπροστινό μέρος, πάλι το περνάω σε μια βοηθητική βελόνα και ξεκινάω να πλέκω το δεύτερο κομμάτι, το μπροστινό, ακριβώς με το ίδιο τρόπο. Χωρίς να κάνω λαιμόκοψη, το αφήνω σε μια βοηθητική βελόνα και ξεκινάω τα μανίκια. Όπως βλέπετε, τα μανικάκια, όπως τα λέμε, είναι ούτε κοντά, ας το πούμε, 3/4. Και ξεκινάμε κατευθείαν να πλέκουμε τις τουλίπες μας. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Έχουμε 10 σειρές από τουλίπες. Τελειώνοντας τις τουλίπες, φτάνουμε στη μασχάλη. Ακριβώς όπως κόψαμε για τα μπροστινά και το πίσω, κόψαμε και για τα μανίκια με το ίδιο τρόπο. Και άρχιζα να κόβω τους πόντους για το μανικάκι μου, μέχρι να φτάσω στον αριθμό, πρέπει να είναι νομίζω 12. Και πάλι αφήνω το μανικάκι σε βοηθητική βελόνα. Κάνω το δεύτερο μανικάκι και τελειώνοντας, περνάω από τις βοηθητικές βελόνες όλα τα κομμάτια, περνάω στη βελόνα με πετονιά ή μια απλή βελόνα. Επειδή ανοίγει, μπορούμε να το βάλουμε μια χαρά σε μια βελόνα. Και τότε πλέκω 2 σειρούλες, μόνο και μόνο για να ενωθούνε, και κλείνω κανονικά. Εδώ βλέπετε τι ωραία που μου έκανε την λαιμόκοψη, χωρίς να κάνω καθόλου λαιμόκοψη. Δεν έκοψα καθόλου πόντους. Τα τελείωσα ίσια, αλλά πλέκοντας με πλέξη μους, με αυτή τη πλέξη που έχουμε εδώ πάνω στο πλεκτό, αυτό από μόνο του δημιουργεί το όμορφο ντεκολτέ. Αυτή ωραία στρογγυλάντα. Μπορούμε φυσικά, πριν πιάσουμε όλα τα κομμάτια στη βελόνα, μπορούμε να ενώσουμε. Για να μην μας ενοχλούν να φεύγουν από εδώ, από εκεί τα κομμάτια, τα μανίκια, το μπροστινό μέρος ή το πίσω, μπορούμε να τα ενώσουμε και μετά να κάνουμε αυτό το τελειωματάκι. Πιστεύω
πώς σας βοήθησα λιγάκι, αλλά πάλι συνιστώ. Κάντε, σας παρακαλώ, πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πλεκτό, κάντε ένα ντυγματάκι. Εγώ πάντα το κάνω, παρόλο που πλέκω χρόνια, πάντα κάνω ένα ντυγματάκι για να αποφύγω το ξύλωμα. Είναι κρίμα, γιατί χαλάει και το νηματάκι και απογοητευόμαστε πολύ, πολύ εύκολα. Το θέμα είναι να ευχαριστιόμαστε το πλέξιμο. Λοιπόν, αν έχετε οτιδήποτε ερωτήσεις, σας καλώ στο κανάλι μου. Ευχαρίστως θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που θα μου κάνετε. Θα βοηθήσω φυσικά όσο μπορώ. Κάντε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μου. Έχω πραγματικά πάρα πολλά όμορφα σχέδια, αλλά επίσης και αρκετά βιντεάκια σχετικά με το σωστό τελείωμα του πλεκτού. Ένωμα, σήκωμα πόντων και πολλά άλλα. Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία.